όλο αυτό το πράγμα και στον κόσμο που έχει δημιουργηθεί, τελικώς αναμετράται. Ο Αντίγονος έχει γίνει δηλαδή ο ισχυρός ηγέτης όλης της Ασίας, πλην των Ανατολικών Σατραπιών που είναι αυτόνομες και τις εξουσιάζει ο Σέλευκος, του ξεφεύγει η Αίγυπτος, του λείπει η Θράκη και η Μακεδονία που είναι εντεμίζεζον. Δηλαδή πάρει τη μισή Ελλάδα ο Δημήτριος, έχει ακόμα κάτι ο Κάσανδρος και είναι ακόμα υπό αμφισβήτηση η Μακεδονία. Α, ο Κάσανδρος στο ενδιάμεσο θα σας πω ότι έχει νυμφευτεί μια άλλη αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από άλλη μάνα, την Θεσσαλονίκη. Προς τιμήν της Θεσσαλονίκης ιδρύει την πόλη Θεσσαλονίκης και έτσι ιδρυτής της πόλης Θεσσαλονίκης είναι ο Κάσανδρος. Γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη ξέρετε υπάρχει από τον Κάσανδρο και μετά, αλλά δεν μπορεί να είναι η πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί ιδρύθηκε ως πόλη μετά τον Μεγάλο Αλεξάνδρο και την ίδρυσε ο εχθρός και πιθανό δολοφόνος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό είναι ένα οξύμορον για τη σημερινή εποχή. Όπως ίδρυσε και την Κασάνδρεια στη Γαλλική Δίκη ο Κάσανδρος, έτσι. Λοιπόν, και σε αυτό το χάρτη όλοι οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν πια ότι ο Αντίγονος ο γιος του είναι μεγάλη απειλή. Γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή, γιατί ο Αντίγονος έχει και διάδοχο. Άρα πια αν ο Αντίγονος καταφέρει και κερδίσει, ο νέος βασιλεύς θα είναι ο Αντίγονος και η νέα δυναστεία θα είναι η δυναστεία του Αντιγόνου. Και έτσι όλοι οι άλλοι ενώνονται εναντίον του Αντιγόνου. Δηλαδή, ο Πτολεμαίος βάζει λεφτά, δεν θέλει στρατό. Ο Κάσανδρο. Ο Σέλευκος φέρνει πολλούς ελέφαντες, πριν 500 ελέφαντες έφερε. Ο Λυσίμαχος, όλοι αυτοί συνασπίζονται εναντίον του Αντιγόνου και του Δημητρίου του Πολεμικού του γιού του. Και η μεγάλη μάχη γίνεται στην υψό της Φρυγίας. Όχι στην ισό, έτσι, στην υψό, τη βλέπετε εδώ. Η μάχη της Ισού είναι το 333, είναι η μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου Δαρία τον Τρίτο. Η μάχη της Υψού είναι το 301 και είναι η μάχη που πολεμούν όλοι οι ενεπομείνατες διάδοχοι εναντίον του Αντιγόνου και του γιού του. Είναι η μάχη που θα κρίνει δηλαδή εάν κερδίσει ο Αντίγονος και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής τους υπολείπους, θα έχουμε ένα κράτος με νέο βασιλέα τον Αντίγονο και δυναστεία τους απογόνους του Αντιγόνου. Εάν ιτηθεί ο Αντίγονος και ο γιος του, θα έχουμε πολλά διαφορετικά κράτη όπου ο καθένας από τους νικητές θα πάρει ένα κομμάτι και θα κάνει ξεχωριστό βασίλειο. Όπως προφανώς καταλαβαίνετε, στη μάχη αυτή τίθηκε ο Αντίγονος, όπου και πέθανε κιόλας. Είχε μεγαλύτερο στρατό από τους αντιπάλους του, αλλά οι αντίπαλοι είχαν τους ελέφαντες του Σελεύκου. Και την κρίσιμη ώρα της μάχης, ο Δημήτριος παρασύρθηκε, τον παρέσυραν, και άσα κυνηγάει με ο Δημήτριος ήταν αρχηγός του υπηκού, και κυνηγάει με το υπηκό του τους αντιπάλους, ο οποίος και κερδίζει και αυτοί που στοχωρούν. Απομακρύνεται τον πατέρα του, ο οποίος είναι ο διοικητής φάλαγγας. Βλέπει ο Σέλευκος ότι έχει μείνει ο Αντίγονος χωρίς υπηκό, τον περικυκλώνει με τους ελέφαντες, δεν μπορεί να φύγει πουθενά και τον ποδοπατούν οι ελέφαντες, τον σκοτώνουν οι ελέφαντες. Γυρνάει ο Δημήτριος, αντικαταδίωξη και ο πατέρας του έχει πεθάνει. Ο στρατός έχει διαλυθεί, αυτός το σκάει, για να μην τον πιάσουνε, φεύγει, γυρίζει στην Ελλάδα, θέλει να πάει στην Αθήνα για να βρει καταφύγιο στην πόλη που τον έχουν Θεό και είναι η γυναίκα τα λοιπά, και του κλείνουν τις πύλες, τι έχουν τη γυναίκα, του λένε εδώ μην ξανάρθεις γιατί εδώ. Δεν θα θέλουμε. Εμείς αυτά που τα ξέρεις ξανά. Και έτσι γίνεται ξαφνικά, προσέξτε. Ο Αντίγονος έχει πεθάνει, ο Δημήτρης έχει σχεδόν μηδενική εξουσία, αλλά οι άλλοι που έχουν κερδίσει τώρα, αφού πέθανε ο Αντίγονος, τι βλέπουνε, ότι αυτό το κενό εξουσία στην Ασία, ο μόνο που θα το πάρει είναι ο Σέλευκος, που έχει τους ελέφαντες και κυβερνά τις ανατολικές περιοχές. Ο Πτολεμαίος δεν θέλει να προχωρήσει να το πάρει, γιατί η πολιτική είναι μένω στην Αίγυπτο. Ο Λυσίμαχος είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν μπορεί να πάει να τρέξει όλη την Ασία. Ο Κάσανδρος έχει προβλήματα στη Μακεδονία, είναι και ασθενής, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Και έτσι όλο μπαίνει στο Σέλευκο. Αφού μένει όλο στο Σέλευκο, όλοι οι άλλοι φοβούνται τότε ότι ο Σέλευκος θα του φάει. Και να σκέφτονται τώρα πώς θα φάνε το Σέλευκο. Ο Δημήτριος, που τον κυνηγάνε οι υπόλοιποι, πάει και ζητάει άσυλο από το Σέλευκο. Του προσφέρει συμμαχία ο Σέλευκος. Του δίνει και νυμφεύεται την κόρη του, φεύγει και κάνει πόλεμο με τα χρήματα και μισθοφόρους που παίρνει από τα χρήματα του Σελεύκου, φτάνει στη Μακεδονία, πεθαίνει ο Κάσανδρος εντάξει από μια ασθένεια, δεν θα μπλέκω, είναι η διαδοχή του Κάσανδρου πολύ μπλεγμένο πράγμα, πεθαίνει, αφήνει τρεις γιους, οι γιοι σκοτώνουν μεταξύ τους, ο ένας σκοτώνει τη μάνα, οι άλλοι δύο σκοτώνται μεταξύ τους. Ο τελευταίος που μένει, τέλος πάντων, να μην σας το απολογώ, πολεμάει με τον Δημήτριο. Οι Μακεδόνες έχουν συγχαθεί όλους αυτούς και προσχωρούν και δέχονται βασιλιά του τον Δημήτριο. Και έτσι γίνεται βασιλέας Μακεδονίας ο Δημήτριος.
Και έτσι ο Δημήτρης από εκεί που το 301 μένει χωρίς βασίλειο, 5 χρόνια μετά είναι βασιλιάς Μακεδονίας. Με σύμμαχο το Σέλευκο. Αλλά με το που γίνεται βασιλιάς Μακεδονίας με σύμμαχο το Σέλευκο, αρχίζουν οι άλλοι και του λένε: αν είναι επικίνδυνος αυτός, είναι πολύ φιλόδοξος, έτσι η Μακεδονία θα γίνει πολύ ισχυρός. Είναι πολύ κακός βασιλιάς, γιατί τι κάνει ο Δημήτριος, περνάει πάρα πολύ ωραία και ασχολείται καθόλου με τη διακυβέρνηση. Έχει μια φοβερή σκηνή. Ο Δημήτρης είναι ο καλύτερος στρατιώτης, τον λατρεύουν οι στρατιώτες του στη μάχη, τον λατρεύουν. Θυμίζει ο Αλέξανδρο. Πολεμάει την πρώτη γραμμή της μάχης, είναι λαμπερός, τραυματίζεται με τους άλλους, στην εκστρατεία τρώει μαζί τους, πίνει μαζί τους. Είναι τέτοιο στρατιώτης. Αλλά με το που γίνεται ειρήνη, τους ξεχνάει όλους και πάει στα κόντα της Παναγωπούλου. Δηλαδή αρχίζει συμπόσια, εταίρες, χαβαλές, μεθύσια κλπ. Έχει μια σκηνή ο Πλούτος καταπληκτική. Είναι σε ένα γεφύρι της Μακεδονία ο βασιλεύς Δημήτριος και συναντά μια γριά. Και του λέει η γριά: βασιλέα, θέλω να σου πω κάτι. Έχω ένα πρόβλημα. Και απαντά αυτός: βιάζομαι. Απαντά αυτός: βιάζομαι. Πήγαινε, σαν συμπόσιο πήγαινε. Και το απαντά αυτή: εάν βιάζεσαι, να μην είσαι βασιλιάς. Προσέξτε, εάν βιάζεσαι, δηλαδή δεν έχεις χρόνο, να μην είσαι βασιλιάς. Αφού δεν είσαι βασιλιάς, πρέπει να μην βιάζεσαι. Και ακούστε, εγώ σου πω. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από λόγο. Τελικά, ενώ έχει γίνει βασιλιάς Μακεδονίας, έχει κάνει και το γιο τον Αντίγονο. Τα έχει κάνει τόσο θάλασσα με τη διακυβέρνηση Μακεδονίας, δηλαδή τα έχει κάνει μούτι, που εξεγείρονται τελικώς οι Μακεδόνες εναντίον του. Έχει τον βασιλεύ Πύρος, που ο Πύρος έχει φύγει από την Ήπειρο, έχει πάει στο συναυλίο του Πτολεμαίου, τον έχει μεγαλώσει ο Πτολεμαίος σαν γιο του, έχει γυρίσει με χρήματα και δύναμη του Πτολεμαίου στην Ήπειρο, έχει γίνει βασιλιάς Ηπείρου και τώρα με το στρατό της Ηπείρου πηγαίνει και πολεμάει ο Λυσίμαχος από τη μία και ο Πύρος από την άλλη εναντίον του Δημητρίου. Φτάνει στην κρίσιμη μάχη να πολεμήσει ο Δημήτρης με τον Πύρο, ο Δημήτρης θεωρεί ότι οι Μακεδόνες αποκλείται να μην είναι πιστοί σε αυτόν, γιατί ο άλλος είναι υπηρώτης. Και οι Μακεδόνες, επειδή ο Πύρος όπου πηγαίνει είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ευπροσίγορος και δίκαιος, έχουν μάθει ότι αυτός είναι πάρα πολύ καλός και όλος ο στρατός του Δημητρίου περνάει με τον Πύρο. Και έτσι μένει χωρίς στρατό ο Δημήτριος, φεύγει από τη σκηνή του, σώζεται και πηγαίνει και ζητάει πολιτικό άσυλο στο Σέλευκο, στον πεθερό του. Ο Σέλευκος όμως, επειδή φοβάται τη φιλοδοξία του και ότι παντού που δημιουργεί προβλήματα, τον κλείνει στην Απάμια σε κατοίκον περιορισμό, αλλά όχι του δώσει ένα παλάτι, του δώσει λεφτά, του δώσει πέντε, θα μείνει εδώ και δεν ξέρει να ασχοληθεί με την πολιτική, γιατί όπου πηγαίνει, τα κάνει θάλασσα. Και μετά από 3 χρόνια που μένει εκεί στο παλάτι και γίνει τετράπαχο και πολύ να μεθαίνει, πεθαίνει από φυσική ασθένεια, από κύριου δίπα, όπου πέθανε. Από το πολύ κρασί, α πούμε, και την καλοπέραση. Και έτσι το 284 πεθαίνει ο Δημήτρης Πολιορκητής. Έχει χάσει το δόντι της Μακεδονίας. Πίσω του έχει αφήσει ένα γιο που είναι τώρα περίπου 20 ετών. Ο πρωτεύουσα του κράτους του Δημητρίου είναι η Δημητριάδα. Και έχει βάλει την πρωτεύουσά του. Έτσι. Στο Βόλο. Εκεί λοιπόν έχει πάει ο γιος του, ο Αντίγονος, ο οποίος επειδή έχει γεννηθεί στην πόλη Γόνη της Θεσσαλίας, ονομάζεται Αντίγονος ο Γονατάς. Ο πρώτος ο Αντίγονος ο παππούς, ο πατέρας του Δημητρίου του Πολιορκητού, είναι ο Αντίγονος ο Κύκλοψ, γιατί είχε χάσει μόνο το μάτι. Ο Αντίγονος ο Κύκλοψ κάνει τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής κάνει τον Αντίγονο τον Γονατά, ο Αντίγονος ο Γονατάς τελικά θα γίνει βασιλέας Μακεδονίας και θα ιδρύσει την τελευταία μακεδονική δυναστεία. Είπε θα κυβερνήσει χονδρικά από τις αρχές του 3ου αιώνος μέχρι τη μάχη της Πίδνας το 168, όπου ο τελευταίος βασιλεύς Μακεδονίας, ο Περσεύς, είναι απόγονος του Αντιγόνου του Γονατά, δηλαδή του Δημητρίου του Πολιορκητού, δηλαδή του Αντιγόνου του Κύκλοπος. Αυτή η τελευταία δυναστεία είναι η δυναστεία των Αντιγονιδών, έτσι λέγονται. Και έτσι έχουμε την πρώτη δυναστεία, της οποίας τελευταίος βασιλέας είναι ο Αλέξανδρος IV. Έτσι η δυναστεία λοιπόν, του Μεγάλου Αλεξάνδρου δυναστεία, που ήταν Τιμενίδες, ωραία. Και η δεύτερη δυναστεία, που είναι η δυναστεία του Δημητρίου του Πολιορκητού, δηλαδή η δυναστεία των Αντιγονιδών. Τώρα στο ενδιάμεσο, με όλα αυτά,
Ο λυσίμαχος αρχικά γίνεται βασιλέας Μακεδονίας μετά τον Δημήτρη Μπολογητή, γιατί ο Πύρος παίρνει Μακεδονία, αλλά Μακεδόνος πλησιάζει ο λυσίμαχος που είναι στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μακεδόνας, διώχνουν τον Πύρο και δηλώνουν υποταγή στο λυσίμαχο. Ο λυσίμαχος τώρα γίνεται ισχυρός, ο Σέλευκος φοβάται ότι ο λυσίμαχος θα τον επιτεθεί, ο λυσίμαχος τώρα μπαίνει σε μια προσωπική ιστορία πολύ περίεργη, γιατί έχει παντρευτεί μια δεύτερη γυναίκα. Η δεύτερη γυναίκα θέλει να κάνει διαδόχο στα παιδιά του. Τον πείθει να σκοτώσει το γιο τον Αγαθοκλή. Σκοτώνει το γιο τον Αγαθοκλή, ο πολύ δημοφιλή στρατηγό. Η γυναίκα του Αγαθοκλέω, η Λυσάνδρα, με τα παιδιά τη φεύγει και πάει και ζητάει πολιτικό άσυλο στο Σέλευκο. Ο Σέλευκο αποφασίζει να κάνει πόλεμο με τον Λυσίμαχο για να πρατέψει τα δικαιώματα στον θρόνο των παιδιών τη Λυσάνδρα, κατηγορώντα τον Λυσίμαχο ότι είναι δολοφόνο του γιού του. Μπαίνει στο στρατό, πολεμάει τον Λυσίμαχο στη Θράκη, στο κουραίο πεδίο. Νικάει τη μάχη ο Σέλευκος, σκοτώνει τον λυσίμαχο στη Θράκη και έτσι γίνεται βασιλέας Μακεδονίας ο Σέλευκος. Και έτσι ο Σέλευκος γίνεται βασιλέας όλη τη Ασία και τη Μακεδονία. Και πάμε πάλι να γίνει ενιαίο κράτος. Και ενώ γίνεται αυτό, τι συμβαίνει? Ο Σέλευκος πάει να κάνει γάμο με την κόρη από τον πρώτο γάμο του Πτολεμαίου. Είμαστε από το Λεμαίο στο δεύτερο χιό λάγου τώρα. Είμαστε στο δεύτερο από το Λεμαίο. Στον Λεμαίο τον φιλάδελφο. Ο οποίος έχει ως πρώτη γυναίκα την Ευρυδίκη, από τον οποίο κάνει τον Λεμαίο τον κεραυνό τον λεγόμενο, και μία κόρη, Ευρυδίκη κι αυτή. Αυτή πάει να νυφευθεί ως Έλευκος για να αποκτήσει τώρα σχέση και με την. Καλώς ήρθατε. Το Λεμαϊκό Βασίλειο, όπου το Λεμαίο του Μαξί έχει χωρίσει την Ευρυδίκη, γιατί έχει ερωτευτεί και κάνει παιδί με την αδερφή του. Τη Βερενίκη. Γι' αυτό και ονομάζεται φιλάδελφος. Αυτό που αγαπάει την αδελφή του. Φιλάδελφος. Και έτσι παντρεύει την αδελφή του, τη Βερενίκη. Και κάνει γιο, ο Πτολεμαίος ο Τρίτος, είναι γιος του με την αδελφή του. Είχε αποκλείσει από τη διαδοχή το γιο του με την πρώτη του σύζυγο. Σε αυτό όλο η Λυσάνδρα φοβάται θα χάσει την εξουσία και ότι θα την παραμερίσει ο Σέλευκος και κάνει συνωμοσία. Και ενώ ο Σέλευκος την έχει σώσει, είναι πάει να πάρει το βραδινό του λουτρό, βάζει δύο δολοφόνους και σκοτώνει τον Σέλευκο. Και ο Σέλευκος πεθαίνει μαχαιρωμένος στο λουτρό του. Προσέξτε. Με τον τρόπο που μπαίνει στην ιστορία. Γιατί μπαίνει στην ιστορία σκοτώντας τη σκηνή του τον Περδίκα. Το είχαμε στο προηγούμενο μάθημα αυτό. Ο Σέλευκος δεν ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι στρατηγός. Τον έχει ως μαζί του ο Περδίκας ως άνθρωπο της εμπιστοσύνης του. Όταν ο Περδίκας είχε χάσει τη μάχη στον Ήλιο ποταμό. Στη σκηνή του το βράδυ τον σκότωσε ο Σέλευκος. Και έτσι γίνεται ο Σέλευκος, ανεβαίνει η κατηγορία. Ο Σέλευκος που ανέβηκε η κατηγορία σκοτώνοντας τον Περδίκα, φεύγει από το μάτι του τον κόσμο, δολοφονούμενος τον λουτρό του από τη Λυσάνδρα. Την σύζυγο του γιου του Λυσιμάχου, τον έχει σκοτώσει προηγουμένως στη μάχη των κουραίων παιδιών. Μπερδεύτηκα λίγο, αλλά τα κάνουμε. Είπαμε Game of Thrones. Άρα το έτος 281 έχουν συμβεί τα εξής. Βασιλέας στην Ήπειρο είναι ο Πύρος, σύμμαχος των Πτολεμαίων. Βασιλέας στην Αίγυπτο είναι ο Πτολεμαίος ο δεύτερος, ο φιλάδελφος. Άρα ο Πτολεμαίος ο Λάγου, ο πρώτος έχει πεθάνει. Βασιλέας στη Μακεδονία είναι ο Αντίγονος ο γονατάς. Άρα έχει πεθάνει ο Κάσανδρος, ο αντίπατος και όλοι αυτοί. Η Θράκη διαλυθεί ως βασίλειο, το έχει κατακτήσει ο Σέλευκος, έχει πεθάνει και ο Σέλευκος τέρμα. Διάδοχος του Σελεύκου γίνεται ο γιος του Αντίοχος. Με τον οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Σέλευκος είχε νυφευθεί σε πρώτο γάμο την Απάμια, την κόρη εκείνη του βασιλέως που λέγαμε των Οξυδαρχών κτλ. Τους πειταμένους. Από αυτήν έχει κάνει τον Αντίοχο. Μετά όμως που πέθανε η γυναίκα του, έχει πατέρα μια άλλη γυναίκα, μια νεαρά, πάρα πολύ όμορφη. Αυτή λοιπόν την ερωτεύτηκε ο γιος του. Αλλά ο γιος του, με το που ήταν πολύ αγαπημένος ο Σελευκός, ντρεπόταν να πει στον πατέρα ότι έχει ερωτευτεί τη γυναίκα του. Τώρα η γυναίκα, τώρα ο Σελευκός ήταν, ξέρω εγώ, 65, η γυναίκα ήταν 20. Ο γιος ήταν 25. Δεν έχει καταλάβει ο Σέλευκος τίποτα. Και επειδή ο γιος του κλείνει συνέχεια στο δωμάτιό του, έχει κατάθλιψη, αδυνατίζει και φοβάται θα πεθάνει, ζητά από τον γιατρό του να καταλάβει τι έχει ο γιος του να τον θεραπεύσει. Ο γιατρός, λέει ο Πλούταρχος,
παρατηρεί τον νεαρό, τον αντίοχο, που όποτε εμφανίζει τη γυναίκα του Σελεύκου, κοκκινίζει, δρώνει κτλ. Και άρα καταλαβαίνει, χάνει τα λόγια του, ότι το πρόβλημα την ερωτική απογοήτευση για αυτήν. Θέλει τώρα να πει του Σελεύκου ότι ο μόνος τρόπος να γίνει καλά ο γιος σου είναι να του δώσει τη γυναίκα σου. Πώς να το πει αυτό. Πάει λοιπόν και του λέει: κοίταξε, Βασιλιά, έχω βρει, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει λύση. Λέει: τι είσαι με τα καλά, δεν υπάρχει λύση, λέει, για το γιο μου που είναι ο διάδοχος του θρόνου, που τον λατρεύω, που δεν μπορώ να ζω σε αυτόν, που είναι η ζωή μου. Λέει: συγγνώμη, λέει, Βασιλιά, δεν υπάρχει λύση, γιατί δεν υπάρχει λύση. Μην με παίρνει παραπάνω. Όχι, λέει: θα μου πει. Σε γεννάζω. Λέει: κοιτάξτε, Βασιλιά μου, δεν θέλω να ταραχτείτε, αλλά έχει ερωτευτεί τη γυναίκα μου. Και δεν πάω να δώσω τη γυναίκα μου. Γιατί η γυναίκα σου, ναι, λέει, έχει πάθει και από εκεί, έχει δει τη γυναίκα μου, έχει δει τη γυναίκα μου και δεν μπορεί να κάνει την. Είσαι με τα καλά σου, λέει, για να σώσουμε το γιο σου, το για να σώσουμε το γιο μου, δεν θα του δώσει τη γυναίκα σου. Θα όσα λεφτά θέλει, ό,τι θέλει, και για το καλό του Βασιλείου θα του δώσει τη γυναίκα σου, για να γίνει καλό το παιδί μου. Του λέει, συγγνώμη, δηλαδή, αν είχε τη δική σου γυναίκα, θα του έδινε. Ναι, του λέει, ναι, να μακάρι να κρατήσει τη γυναίκα μου. Πάρε τη γυναίκα σου, δεν λέει, δώσει, δεν ψυχάσου. Ο δε Σέλευκο. Μόλις το κατάλαβε, τόσο χάρηκε που ξύπνησε μια μέρα και είπε: είδα το βράδυ το Θεό που μου αποκάλυψε να υπάρχει χαρά στο βασίλειο. Πρέπει να χωρίσω τη γυναίκα μου, παντρευτεί ο γιος μου. Και διατάζω το γιο μου, γιατί με πρόσταξαν οι θεοί, να παντρευτεί τη γυναίκα μου. Αν υπερθεί, δεν μιλάμε σωστά. Και έκανε δημόσια τελετή, χάρηκε ο γιος του και έγινε μεγάλη δυναστεία που είναι 300 χρόνια αυτή η δυναστεία. Έτσι πιο. Μακραίωνε η δυναστεία των Εσκοχρών, το λέμε και η Σελευκηδής. Έτσι, γιατί έδειξε αυτή την αγάπη, ας πούμε, του πατέρα για το γιο που ήταν σε αυτόν τον κόμμα που όλους σκοτώναν όλους. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει είναι. Α, ο Πύρος, αφού έχει πεθάνει και ο Σέλευκος, γίνεται πάλι βασιλεύς και της Μακεδονίας. Το ξαναδιώχνουμε μετά οι Μακεδόνες, γιατί έχει ο Αντίγονος και του παίρνει το βασίλειο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο Πύρος έχει διώξει τον Δημήτρη, τον πολιορκητή από τη Μακεδονία. Αλλά τη Μακεδονία τον διώχνει ο Αντίγονος. Ο γιος του Δημήτρη πολιορκητή δηλαδή. Πάρα το πρόβλημα είναι ότι οι Μακεδόνες θέλουν Μακεδόνα βασιλιά. Δεν θέλουν ξένο. Και έτσι, όπως είναι κρίσιμο τότε που είμαστε, έχουμε χονδρικά στο 280, έχουν πεθάνει όλοι οι διάδοχοι, άρα τελειώνει η εποχή των διαδόχων, έχουν μπει επίγονοι, αλλά ένας από τους επιγόνους, ο Πύρος, έχει τώρα το εξής πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει ο Πύρος. Έχει δει την αίγυπτο των Τολεμαίων, έχει μεγαλώσει την των Τολεμαίων, έχει πάρει στρατό, έχει πολεμήσει με τον Κάσανδρο, έχει πολεμήσει με τον Δημήτριο, έχει πολεμήσει με τον Λυσίμαχο, έχει πολεμήσει με τον Σέλευκο. Δηλαδή έχει κάνει μεγάλη καριέρα, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Τα έχει δει όλα. Και τώρα έχουν έρθει τα πράγματα που έχει εκλογιστεί πάλι στην Ήπειρο. Που η Ήπειρος είναι ένα ασήμαντο βασίλειο στα δεδομένα εκείνη τη εποχή. Τα βασίλεια τα άλλα είναι τεράστια, πανίσχυρα, ζάμπλουτα, φοβερά και αυτό έχει μείνει σαν βασιλιά και εκεί της πλάκας. Ωραίο χώρο, αλλά φτωχό και αδύναμο. Εκείνη την εποχή, οι κάτοικοι του Τάραντος, στην Ιταλία, μεγάλη πόλη νοτιού Ελλάδος, όχι, έχουν προβλήματα με έναν βόρειο γείτονα, ο οποίος στα ενδιάμεσα χρόνια, θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, έχουν ενώσει την κεντρική Ιταλία, έχουν κατακτήσει όλη την κεντρική Ιταλία και τους Αβίνους εκεί και τους Όμβριους και τους Λευκανούς, το έκανε ένα κράτος. Και έχουν αρχίσει και πάνε προς νότον και κάνουν επιδρομές και χτυπάνε τους συμμάχους των Ταραντίνων και τους διαταράσσουν το εμπόριο βασικά. Δεν έχουν φτάσει στον Τάραντα, αλλά στις σύμμαχες πόλεις του Τάραντος και στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στα πλοία τους περνάνε, τους επιτίθεται, τους συλλαμβάνουν πλοία, τους λένε θα μας δίνετε φόρους, παίρνουν λάφυρα. Κνευρίζει το Ταραντίνι, έχουν στείλει δύο φορές στρατό για παραδείγμα, αλλά στις πρώτες μάχες που έχουν δώσει έχουν ιτηθεί οι Ταραντίνοι. Οπότε έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι. Εντάξει, έχουμε στρατό, αλλά δεν έχουμε εμπειρία. Επειδή εμείς είμαστε εδώ έμποροι, θέλουμε κάποιον ρε παιδάκι να ξέρει από πόλεμο. Και στέλνουν πρέσβη στην Ελλάδα, όπου ζητάνε από κάποιον από τους ελληνιστικούς βασιλείς να έρθει να τους βοηθήσει για να καθυποτάξουν αυτόν τον βόρειο γείτονά τους, ο οποίος παρενοχλεί. Οι άλλοι, το ελληνιστικοί βασιλείς τώρα, ο ένας είναι στην Αίγυπτο, ο άλλος είναι στην Ασία, ο άλλος έχει. Δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Αλλά αυτός ο ένας βασιλέας που είναι εκεί στην Ήπειρο και δεν έχει τι να κάνει και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά, φτάνουν οι πρέσβοι του Ταραντίνου, του λένε: εμείς θα σας δώσουμε λεφτά, θα σας δώσουμε στρατό. Εμείς θέλουμε έναν να φέρει να μας εκπαιδεύσει σωστά να φτιάξει το στρατό μας και να πάει να κερδίσει τώρα αυτούς τους ασήμαντους.
Λέει ο Πύρος, μια καταπληκτική σκηνή, ο Πλούταρχος, καταπληκτική σκηνή, έχει έναν σύμβουλο, αυτό το έχετε ακούσει σίγουρα σαν ανέκδοτο, αλλά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικά στον Πλούταρχο, στο βίο του Πύρου είναι αυτό. Είναι ο Πύρος, έχει έρθει δει από τους Ταραντίνους, όπου του λένε, θέλω να έρθεις να αναλάβεις την ηγεσία του Τάραντος, να εκπαιδεύσεις το στρατό μας και να μας ασφαλίσεις από το βόρειο αυτό γείτονα να μας ενοχλεί. Ο βόρειος αυτός γείτονας είναι η Ρώμη. Οι Ρωμαίοι. Άγνωστοι για τον Πύρο, δεν τους δίνει σημασία. Κάτι λοιπόν πάρει τη γνώμη των φίλων του. Μεταξύ των φίλων του είναι και ένας φιλόσοφος, ποιος του λέει, τι δουλειά έχουμε βρε βασιλέα Πύρε να πάμε τώρα εμείς στην Ιταλία από λίγο τους Ρωμαίους. Του λέει ο Πύρος, τι ανόητος που είσαι του λέει. Σιγά και πιο έξω. Ποιοι Ρωμαίοι ήταν, Ρωμαίοι είναι ασήμαντοι. Όχι πάμε εμείς εκεί, πάμε τον Τάραντα. Αποκτήσουμε στρατό. Και με στρατό του Τάραντα, αφού και με τους Ρωμαίους λέει ο Αγριόρα, γιατί βάρβαροι, είναι Ιταλοί είναι τώρα, δεν μας απασχολήσουν πολύ, θα πάμε μετά, θα κατακτήσουμε όλες τις ελληνικές πόλεις της Νοτιού Ιταλίας. Λέει, μα το είχα σκεφτεί, αλλά μετά λέει, τα κάνουμε. Μετά λέει, είσαι αγανοήτως, θα πάμε απέναντι, θα κατακτήσουμε και όλη τη Σικελία, τις Ιρακούσες, θα κατακτήσουμε Στόλο, θα μου πανίσχυρη. Λέει και μετά, μετά έχουμε Στόλο και έχουμε στρατό και το αυτοπλησμό και τα λεφτά που έχουν αυτοί, μετά έχουμε στην Ελλάδα, πάμε τη Μακεδονία και θα γίνουμε ξανά βασιλείς της Μακεδονίας. Δεν το έχω σκεφτεί, λέει, αλλά μετά τι θα κάνουμε. Μετά του λέμε έχουμε τη Μακεδονία και την Ιταλία. Μετά πάμε να πάμε την Ασία και θα κατακτήσουμε όλο το κράτος. Θα γίνουμε επιτέλους ένα μεγάλο κράτος στον Δόρο Αλέξανδρος. Λέει και μετά λέει, θα καθόμαστε ήσυχοι, θα πίνουμε το κρασί μας. Του λέει, γιατί δεν καθόμαστε από τώρα, λέει, και πρέπει να πούμε σε τόσο μεγάλους κινδύνους, βασιλέα. Και πρέπει να κάνουμε, λέει, αυτή την περιπέτεια. Και του είπε ο Πύρος, κάθομαι εγώ κάνα χρόνο, δεν καταλαβαίνεις από δόξα και από. Και έτσι ο βασιλέας Πύρος παίρνει τη μοιραία απόφαση να δεχθεί το αίτημα των Ταραντίνων, να περάσει την Αδριατική, να αναλάβει τη διοίκηση του Τάραντος και να αναλάβει τον πόλεμο των Ταραντίνων εναντίον της Ρώμης.